Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ξεκινάει η εκπομπή Direct της Crete TV. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τις νέες τιμές των φαρμάκων και με τον γενικότερο ντόρο που έχει προκληθεί. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα μιλήσουν δύο εκπρόσωποι από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου. Πάμε να παρακολουθήσουμε το καθιερωμένο βίντεο και επιστρέφω. Αλλά αλλού με επικρατεί με την περίφημη ανατιμολόγηση των φαρμάκων και με τα σκευάσματα, η τιμή των οποίων αναμένεται να αυξηθεί. Σύμφωνα με τροπολογία, οι τιμές των πρωτότυπων φαρμάκων στην Ελλάδα θα υπολογίζονται με βάση τις δύο φθηνότερες χώρες στην Ευρωζώνη, αντί για τις τρεις φθηνότερες χώρες στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση, μετά την αύξηση των τιμών των φαρμάκων και το δώρο εκατοντάδων εκατομμυρίων που έκανε στις πολυεθνικές, αυξάνει τώρα και τις τιμές των γενοσύμων κατά 10%, τονίζει χαρακτηριστικά η αντιπολίτευση, με το Μαξίμο να κάνει λόγο για λασπολογία. Η εκπομπή Direct ανοίγει το φάκελο των νέων δεδομένων που προκύπτουν στις τιμές των φαρμάκων. Τι ισχύει και σε ποιες περιπτώσεις οι ασθενείς και ασφαλισμένοι θα βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ποια η άποψη των επαγγελματιών στην πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Υγείας. Στο πλατό της εκπομπής, ο Γιάννης Τσικαντιλάκης, πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, και ο Αριστοτέλης Κουντάκης, γραμματέας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου. Να σας καλησπερίσω και τους δύο στην Crete TV σε ένα θέμα νομίζω που αφορά τους περισσότερους και έχει να κάνει με τις νέες τιμές που διαμορφώνονται στην αγορά του φαρμάκου. Κύριε Τσικανδυλάκη, πόσα ρεπορτάζ έχουμε κάνει αναφορικά με τις τιμές και με τις ελλείψεις βέβαια των σκευασμάτων. Για ακόμα μία φορά η αγορά του φαρμάκου βρίσκεται στο προσκήνιο. Υπάρχει ελλειπής ενημέρωση στις τάξεις σε ασθενείς και ασφαλισμένους και δεν ξέρουν οι καταναλωτές πόσο ακριβότερα θα πληρώνουν τα φάρμακά τους και ποιες κατηγορίες είναι αυτές. Καλησπέρα και από μένα. Να ξεκινήσουμε από το αν θα έπρεπε να γίνει ανακοστολόγηση των φαρμάκων, αν θα έπρεπε να διορθωθούν οι τιμές των φαρμάκων ή όχι. Εμείς σαν Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου, αλλά και σαν Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, έχουμε μια πάγια αρχή. Ότι πρέπει να γίνει ανακοστολόγηση της τιμής των φαρμάκων από την αρχή. Δηλαδή, οι τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν είναι οι πραγματικές τιμές. Πρέπει να γίνει μια σωστή κοστολόγηση των φαρμάκων, λαμβάνοντας υπόψη καταρχήν το κόστος των φαρμάκων, το κόστος παραγωγής των φαρμάκων, το κόστος το οποίο υπάρχει μέχρι τη διακίνηση του, μέχρι να φτάσει στον ασθενή καταναλωτή το φάρμακο, και από εκεί πέρα να βγει μια η πραγματική τιμή και όχι αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει κάθε τώρα. Μέχρι τώρα είχαμε, νομίζω, 4 με 6 δελτία τιμών κάθε χρόνο. Οι καταναλωτές θα πληρώνουν ακριβότερα τα πράγματα. Αυτό θα μπορούμε να σας το πούμε με βεβαιότητα μετά από 6 μήνες. Εγώ έχω την αίσθηση ότι θα πληρώνουν πάρα πολύ λιγότερο. Πάρα πολύ λίγη αύξηση, μάλλον θα έχουν. Αλλά τα πραγματικά συμπεράσματα θα το ξέρουμε μετά από 6 μήνες. Κύριε Σκουντάκη, εκτός από αυξήσεις, προβλέπονται ωστόσο και μειώσεις. Είχατε μια σχετική ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας. Έτσι είναι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή αλλάζει λίγο το σύστημα τιμολόγησης υπολογισμού τιμών των φαρμάκων. Υπήρχε ένα σύστημα μέχρι πρώτην, στο οποίο έπαιρνε υπόψη του τις τρεις χαμηλότερες τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα θα υπολογίζεται η τιμή των φαρμάκων βάσει των δύο χαμηλότερων τιμών στην Ευρωζώνη. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα επηρεάσει αυτό τις τιμές των φαρμάκων. Πρέπει να δούμε στην πράξη τιμολόγηση πώς θα γίνει ακριβώς. Αλλά από μία πρώτη έτσι εκτίμηση που είχαμε και από τον κύριο Υπουργό, δεν θα υπάρξουν πολύ μεγάλες αυξήσεις, γιατί θα υπάρξουν φάρμακα που θα αυξηθούν λίγο η τιμή τους, υπάρχουν φάρμακα που θα μειωθούν οι τιμές τους και κάποια που θα μείνει σταθερή. Πρέπει να δούμε το νέο δελτίο τιμών που θα προκύψει από τον νέο τρόπο υπολογισμού και θα μπορέσουμε μετά με σιγουριά να πούμε κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο. Κύριε Τσικανδυλάκη, να μας φέρετε ένα παράδειγμα με ένα σκεύασμα και πώς θα διαμορφωθεί η τιμή του με αυτή τη μικρή αύξηση. Θα μου επιτρέψετε να μην σας δώσω όνομα, να μην ονομάσω σκεύασμα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Έτσι, απλώς θέλω να πω το εξής. Μέχρι τώρα είχαμε, όπως είπε ο κ. Κουντάκης προηγουμένως πολύ σωστά, η τιμή έβγαινε λαμβάνοντας υπόψη τις τρεις φθηνότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα θα λαμβάνετε υπόψη οι δύο φθηνότερες της Ευρωπαϊκής Ζώνης των 17. Σωστά. Έτσι. Αυτό θεωρητικά, σε κάποιες περιπτώσεις, θα επιφέρει αύξηση. Αλλά η αύξηση αυτή αφορά συνολικά περίπου 2.260 φάρμακα. Συγκεκριμένων κατηγοριών. Συγκεκριμένων κατηγοριών και φτηνών, για νοσήμων και φτηνών φαρμάκων. Ναι. Τα οποία οι τιμές τους τιμένονται
από το 1 ευρώ έως τα 10 ευρώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα έχουμε μια αύξηση. Η οποία αύξηση, σα ξαναλέω, είναι στα γενώσιμα, στα περισσότερα είναι γενώσιμα, και στις περιπτώσεις μάλιστα που ο ασθενής θα επιλέξει το γενώσιμο και η συμμετοχή του είναι 10%, θα έχει μηδενική συμμετοχή, οπότε δεν θα πληρώσει τίποτα ο ασθενής. Το πρόβλημα εδώ μπαίνει, και πραγματικά είναι σοβαρό αυτό που θέλω να σας τονίσω, το ότι δεν ξέρω αν μπορούμε να τα καλύψει το Ταμείο, ο ΕΟΠΗ, τα χρήματα αυτά, διότι ο προϋπολογισμός είναι σταθερός. Αν έχουμε λοιπόν αυξήσεις, δεν ξέρω αν μπορεί το κράτος να καλύψει το κόστος αυτό. Που σημαίνει ότι θα βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Όχι, πιθανό να χρειαστεί χρηματοδότηση από το κράτος εκτός του προϋπολογισμού ή δεν θα πληρωθούν οι φαρμακοποιοί. Ο ασθενής όμως μάλλον δεν θα πληρωθεί. Το πάτε ένα βήμα παραπέρα εσείς. Βλέπουμε τις επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να έχουμε από μια πιθανή αύξηση. Εάν δηλαδή οι αυξήσεις, γιατί σας λέω, θα έχουμε αύξηση σε 2.260 φάρμακα, θα έχουμε όμως μειώσει και σε 2014. Εμείς υπολογίζουμε ότι θα είναι το άλλο και μια ελαφρή αύξηση μπορεί να αγγίξει το 3%. Δεν θα το καταλάβουμε αυτό. Σε φάρμακα τα οποία ωστόσο φεύγουν, πάτε από 1 ευρώ μέχρι 10 ευρώ. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα εδώ, κύριε Παναγιωτόπουλο? Ότι τα φάρμακα αυτά δυστυχώς, ενώ υπάρχουν, είναι καλά φάρμακα, είναι δοκιμασμένα φάρμακα, είναι φτηνά φάρμακα, δεν τα βρίσκει ο Έλληνας ασθενής. Διότι επειδή είναι φτηνά, γίνονται εξαγωγή στο εξωτερικό με αποτέλεσμα να τα παίρνουν να τα έχουν οι Ευρωπαίοι σε πολύ ακριβότερες τιμές και ο Έλληνας ασθενής, ο οποίος δεν τα βρίσκει, αναγκάζεται μετά ο γιατρός να του συνταγογραφήσει πολύ ακριβότερο φάρμακο και η συμμετοχή του είναι πολύ μεγαλύτερη μετά. Είναι μεγάλο θέμα, κύριε Σκουντάκη, αυτό που προανέφερε ο κύριος Τσικανιλάκης σε σχέση και με άλλες χώρες της Ευρώπης. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για τιμές των φαρμάκων, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η συνολική πολιτική που πρέπει να ακολουθείται στον χώρο του φαρμάκου δεν πρέπει να αφορά αποκλειστικά και μόνο την τιμή. Είναι λάθος να ξεκινάμε ή να μένουμε μόνο σε αυτό. Η πολιτεία οφείλει να έχει μία πολιτική και να ακολουθεί μία πολιτική η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τις τιμές στη βιομηχανία και τις τιμές των μεσαζόντων και τις τιμές στη λιανική τιμή στον φαρμακοποιό, αλλά και τις τιμές που θα πληρώνει τελικά ο ασθενής και το ασφαλιστικό ταμείο. Πρέπει να βρει μία ισορροπία ώστε και το ασφαλιστικό ταμείο ή ο ασθενής να μην πληρώνει υπερβολικά πολλά λεφτά, αλλά και οι τιμές αυτές των φαρμάκων που υπάρχουν στην αγορά να συντηρούν τις εταιρείες ή τα εργοστάσια τα οποία παράγουν αυτά τα φάρμακα, τα οποία όπως και να το κάνουμε έχουν κάποια οικονομική διάσταση. Εντάξει, λέμε για πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει το Υπουργείο Υγείας, αλλά τι να το κάνουμε από τη στιγμή που κάθε νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ακολουθεί τη δική της πολιτική. Εδώ είναι το κάθε Υπουργείο να δίνει τη σκητάλη στον επόμενο και να υπάρχει μια συνοχή και μια υιοθέτηση μια κοινή αντίληψη. Νομίζω εκεί εστιάζεται το πρόβλημα. Ακριβώς. Αυτό τώρα είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Δυστυχώς είναι ακριβώς όπως το είπατε, κάθε τετραετία ίσως έχουμε και μια διαφορετική αντίληψη για το πώς πρέπει να τιμολογούνται τα φάρμακα. Αυτό ισχύει και στην παιδεία, ισχύει και στον πολιτισμό. Ακριβώς. Αυτό εμείς νομίζω, σαν φαρμακευτικός κλάδος, έχουμε κάνει πολλές προτάσεις οι οποίες αφορούν αυτό το θέμα. Είναι το ζητούμενο και τα φάρμακα να υπάρχουν στην ελληνική αγορά και τιμές καλές να έχουν, ώστε το ασφαλιστικό ταμείο να μην πληρώνει πάρα πολλά και οι καταναλωτές να μπορούν, οι ασθενείς να μπορούν να προμηθεύονται το φάρμακό τους, που να μην ξεχνάμε είναι ένα προϊόν, ένα αγαθό το οποίο είναι για την υγεία τους. Δεν είναι ένα προϊόν το οποίο αν λείψει δεν πειράζει, θα το αντικαταστήσουμε ελαφριά την καρδιά με κάτι άλλο. Κύριε Τσικανιλάκη, υπάρχουν φάρμακα, υπάρχουν συσκευάσματα, η τιμή των οποίων είναι απλησίαστη κατά κάποιο τρόπο στην Ελλάδα? Εννοείται φάρμακα που καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία ή που τα πληρώνει ασφαλιστικά? Φάρμακα τα οποία δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Πολύ έξυπνη ερώτησή σας. Λοιπόν, το 2014 ψηφίστηκε επί ηγεσίας του νόμιζε 2014. Ναι, το 2014 ήταν Χατζηδάκης, ήταν υπουργός ανάπτυξης. Ψηφίστηκε η εργαλειοθήκη του ΟΑΣΑ και στην οποία είχαμε flat μείωση στα φάρμακα τα οποία αποσημειώνεται από, από το ασφαλιστικό ταμείο, διότι έπρεπε να μειώσουμε τη φαρμακευτική δαπάνη σύμφωνα με τις επιταγές των θεσμών και τότε νομίζω πως θυμάμαι πως λεγόταν τότε. Και ταυτόχρονα είχαμε απελευθέρωση της τιμής των φαρμάκων τα οποία δεν αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία, απελευθέρωση της τιμής από 1η του 2018. Τι σημαίνει αυτό? Γίναμε αρεστοί λοιπόν ως προς τους άνθρωπους οι οποίοι μας ελέγχουν όσο αφορά αυτά που πληρώνει το κράτος για τον ασφαλισμένο, τα οποία από ένα τεράστιο ποσό που ήταν 5.600, 5.800, θυμάμαι, του μειώθηκε στο 1.400 είναι τώρα.
Πέρασαμε από το ένα άκρο στο άλλο. Αλλά την ίδια στιγμή απελευθερώσαμε αυτά που δεν αποζημιώνονται και είναι πάρα πολλά. Νομίζω ότι είναι 1.500 κωδικοί αυτή τη στιγμή από τα 5.500 που αποζημιώνει νομίζω το κράτος. Και είναι και 1.500 οι οποίοι δεν αποζημιώνονται. Μέσα σε αυτά όμως είναι ό,τι έχει σχέση με σπρέι για τη ρινοφαρεγγυρικό, σε σιρόπια για βήχα, σε αντιφλεγμονώδη, για τριχόπτωση, για πάρα πολλά. Είναι μια μεγάλη κατηγορία. Είναι πολύ κωδική. Απελευθερώθηκαν τελείως. Δηλαδή τα φάρμακα. Τριπλασιάστηκε η τιμή τους σε πολλές περιπτώσεις. Σε κάποια περιπτώσεις και τετραπλασιάστηκε η τιμή τους. Και εδώ δεν μιλάμε γιατί τα πληρώνει ο ασθενής. Δεν πρέπει να τα αγγίξει κάποιος αυτό το θέμα. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να το αγγίξουμε και μάλιστα εμείς τι είχαμε ζητήσει. Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει τότε στον Υπουργό ότι, κύριε Υπουργέ, είναι φάρμακα. Αν τα αποζημιώνεται ή όχι, δεν πάβει να είναι φάρμακα. Εδώ κάνουμε τα χατήρια των φαρμακοβιομηχανιών, οι οποίοι πραγματικά ζητάνε όλο και περισσότερα από τα φάρμακα. Μου δώσετε την καλύτερη πάσα. Η αντιπολίτευση βρήκε πάτημα, κύριε Σκουντάκη, και υποστηρίζει ότι η νέα τιμολογιακή πολιτική στην αγορά του φαρμάκου αποτελεί στην ουσία ένα δώρο στους φαρμακοβιομήχανους. Κοιτάξτε, δεν είναι έτσι ακριβώς η κατάσταση. Σίγουρα ο νέος τρόπος τιμολόγησης σίγουρα θα επιφέρει κάποιες μικρές αυξήσεις, όπως είπαμε, σε κάποια φάρμακα. Η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα αναφοράς στην παγκόσμια κοινότητα για την τιμολόγηση φαρμάκων σε 55 άλλες χώρες. Επομένως, σαφώς, ό,τι αυξάνεται έστω και ένα λεπτό του ευρώ, αυξάνεται και σε κάποιες άλλες χώρες παγκοσμίως. Αυτό εμέσως, ναι, μπορεί να δημιουργήσει κάποια επιπρόσθετα κέρδη για τις φαρμακοβιομηχανίες, αλλά είναι κάτι που δεν αφορά την Ελλάδα. Ούτε επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε επιβαρύνει τον ΕΟΠΗ, ούτε επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε καμία περίπτωση. Είναι άσχετο το ένα θέμα με το άλλο. Επομένως, πρέπει εμείς να επικεντρωθούμε σε αυτό που σας είπα και πριν, ότι η τιμολογιακή πολιτική πρέπει να είναι το υποσύνολο μιας ευρύτερης πολιτικής, η οποία θα εξασφαλίζει βιώσιμες επιχειρήσεις, βιώσιμο ασφαλιστικό ταμείο. Αυτά πρέπει να τα ισορροπούμε και το Υπουργείο πάντοτε πρέπει να παίρνει το μέρος όλης της αγοράς και των ασφαλιστικών ταμείων και των φαρμακείων και όχι μόνο να επιλέγει να φερθεί με εύνοια μόνο για τη βιομηχανία ή μόνο για τους ασφαλισμένους. Αν κάνουμε αυτό ακριβώς που σας είπα τώρα, η αγορά θα κάτσει, αν κοιτάξουμε μόνο τους ασφαλισμένους, θα ήταν μια καλή ιδέα, ας πούμε, να πούμε όλα τα φάρμακα δωρεάν. Η αγορά όμως δεν θα το άντεχε αυτό. Τα εργοστάσια θα έκλειναν, φαρμακεία θα έκλειναν, φαρμακοποθήκες θα έκλειναν, επομένως δεν θα είχαμε πλέον φάρμακα. Πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή, ώστε να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, με κύριο γνώμονα βέβαια πάντοτε τον ασθενή. Είναι ο τελικός αποδέκτης του φαρμάκου και αυτόν πρέπει να έχουμε πάντοτε στο νου μας σε όποια πολιτική και να ακολουθούμε. Κύριε Σκανδυλάκη, πολλοί τις τελευταίες ώρες υποστηρίζουν ότι δεν λύνεται το πρόβλημα που έχει να κάνει με την ανεπαρκή φαρμακευτική δαπάνη και από την άλλη βέβαια με τα τεράστια rebate. Μα δεν λύνεται. Και αυτό, και αυτή η τροπολογία η οποία έρχεται τώρα δεν λύνει το πρόβλημα. Ειλικρινά δεν το λύνει. Προσπαθεί να το εξορθολογήσει όσο το δυνατόν, αλλά δεν θα το λύσει. Γιατί, σας ξαναείπα, από την πρώτη στιγμή, τοποθέτησή μου ήταν ότι θα πρέπει να έχουμε κοστολόγηση της τιμής των φαρμάκων από την αρχή. Ούτε το θέμα το rebate θα λύσει. Το rebate, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι ότι άλλη είναι η ελληνική τιμή του φαρμάκου, αυτή που θα πληρώσει. Αφορά στους φαρμακοποιούς. Αφορά και μόνο τους φαρμακοποιούς. Άλλο το θα πληρώσει ο φαρμακοποιός, ο ασθενής στο φαρμακοποιό, θα το αγοράσει ηλιανικά, το θα πάρει το χωρίς συνταγή το φάρμακο. Και διαφορετική τιμή δίνουμε προς το ασφαλιστικό ταμείο. Είναι ασφαλιστική τιμή προς το ασφαλιστικό ταμείο, το οποίο κάνουμε μια έκπτωση προς το ασφαλιστικό ταμείο, η οποία πολλές φορές μπορεί να αγγίξει το 6-7%. Και εκεί καταλαβαίνετε ότι ο φαρμακοποιός δεν έχει κανένα κέρδος. Αντίθετα, μάλλον πληρώνει και από την τσέπη, βάζει και από την τσέπη του κατητής. Όσο πιο μεγάλο αντίτερο έχει, τόσο λιγότερο κέρδος έχει. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αφορά τον Έλληνα ασθενή, αφορά το φαρμακοποιό και τη σχέση που έχει και τη σύμβαση που έχει υπογράψει με το ασφαλιστικό ταμείο. Εγώ ξαναλέω, να το αγγίξουμε αυτό, αλλά επιμένω ότι πρέπει να αγγίξουμε και τα φάρμακα, αυτά τα οποία δεν αποζημιώνονται ταμεία, που θα πρέπει να τους δώσουν σταθερή λιανική τιμή, να μην αυξάνονται όσο θέλει ο καθένας. Εγώ μπορώ να το έχω το ένα φάρμακο αυτό, μπορώ να το έχω 5 ευρώ και ο κ. Σκουντάκης πρέπει να το βάλει 15. Πρέπει να το βάλω εγώ 15 και ο κ. Σκουντάκης 5. Πρέπει να είναι φάρμακο, είναι κοινωνικό αγαθό. Άσχετα αν το αποζημιώνει ή όχι το ταμείο, πρέπει να είναι σταθερή για ελληνική τιμή, σταθερή και το ποσοστό κέρδος του φαρμακοποιού και όλα αυτά, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Είναι καλό να υιοθετούμε τη λογική της ελεύθερης αγοράς, αρκεί ωστόσο να μπαίνουν κάποιοι όροι και να μπαίνουν κάποιοι περιορισμοί. Έτσι.
Μία ερώτηση που αφορά και τους δύο, κύριε Τσικανδελάκη, να ξεκινήσω από εσάς. Έχετε καταγράψει περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια ελαίου και οικονομικής κρίσης που ασφαλισμένοι δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε το κόστος της συμμετοχής τους σε φάρμακα? Να σας πω, κύριε Παναγιώτοπουλε, υπάρχει και στην Κρήτη, παρόλο που δεν μας έχει αγγίξει τόσο πολύ όσο έχει αγγίξει η Ελλάδα, το βλέπουμε ειδικά στους συνταξιούχους. Οι οποίοι τις πρώτες μέρες που παίρνουν τη σύνταξή τους έρχονται οι άνθρωποι, πληρώνουν όλα αυτά, αλλά μόλις περνάνε οι μέρες, δηλαδή μετά τις 10 του κάθε μήνος, λέει γράψτε ή θα στα πληρώσω. Μιλάμε για συμμετοχή πόσα ευρώ, για φέρτε μας παράδειγμα. Σας είπα, μεσοσταθμικά, ενώ στα φάρμακα που εμείς δίνουμε τη συμμετοχή έχει μειωθεί, αν λάβουμε υπόψη μας και τα παράλληλα. Ναι. Όπως αυτά που δεν συνταγογραφούνται. Ναι, 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 ναι. Εγώ σας έχω ξαναπεί και το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ και έχουμε στείλει και σαν Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου μια επιστολή. Φτάνει πλέον το 50-55%. Δηλαδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος τα τελευταία 10 χρόνια που πληρώνει κάθε μήνα ο Έλληνας ασθενής στο φαρμακείο, λόγω του ότι είναι πάρα πολλά τα φάρμακα τα οποία δεν αποζημιώνονται πλέον. Αύξηση παγκής του 55%. Βεβαίως και σας το είχαμε στείλει και επιστολή και στον τύπο, και εδώ είχαμε κάνει εκπομπή. Δεν θυμάμαι, είχα κάνει μαζί σας ή με κάποιον άλλον, το οποίο εξηγούσαμε γιατί έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Κύριε Σκουντάκη. Κοιτάξτε, ναι, οι συμμετοχές έχουν σαφώς αυξηθεί όσον αφορά τη συμμετοχή του ασφαλισμένου για τα φάρμακα που παίρνει με τη συνταγή του από τον ΕΟΠΗ. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των συμμετοχών και αυτό δημιουργεί μια επιπλέον επιβάρυνση. Αν βάλουμε ότι σε αυτό το κόστος, όπως είπε και ο κ. Σκανδυλάκης, προσθέσουμε τα φάρμακα τα οποία παλαιότερα τα δικαιολογούσε το ταμείο, ενώ τώρα πλέον δεν τα δικαιολογεί, σαφώς έχουν ανεβεί τα κόστη για τους ασφαλισμένους που πρέπει κάθε μήνα να καταβάλουν στα φαρμακεία για να καλύψουν τη φαρμακευτική τους αγωγή. Περιστατικά στο φαρμακείο σας με ασφαλισμένους που σας λένε δεν έχω να πληρώσω τη συμμετοχή μου. Έχουμε καθημερινά τέτοια φαινόμενα και περιστατικά. Ακόμα και για μικροποσά. Και μικροποσά, ναι, δεν έχει να κάνει. Και μικροποσά και για μεγάλα ποσά. Είναι η καθημερινότητά μας αυτή. Δεν είναι κάτι που το αρνούμαστε ότι συμβαίνει. Συμβαίνει καθημερινά. Προσπαθούμε να βοηθάμε τον κόσμο όσο μπορούμε και πολλές φορές με ρίσκο να μην πληρωθούμε και ποτέ. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν πρέπει να δώσει το φάρμακο για το παιδί κάποιου συνανθρώπου μας, το οποίο νοσεί, το οποίο είναι άρρωστο, δεν θα σκεφτείς εκεί πέρα τώρα κάποιο ποσό, θα το δώσεις και από εκεί και στη πέρα. Στη φιλανθρωπία των φαρμακοποιών στηριζόμαστε ακόμα και σε επίπεδο Κρήτης. Δεν σας ρωτάω αν πρέπει, σας ρωτάω αν έχουν τευτέρει τα φαρμακεία της Κρήτης, του Ηρακλείου. Τα γράφουμε στο μυαλό μας. Τα έχουμε. Τα γράφετε στο μυαλό σας. Έχουμε. Υπάρχει. Είναι και η λίστα που είναι μεγάλη. Αρκετά, αλλά ξαναλέω, όχι όσο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, βλέπω από συναδέλφους μου στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, παραμένουν στο ίδιο επίπεδο. Νομίζω ότι έχει βελτιωθεί, και να σας πω και κάτι που έχει βελτιωθεί. Από την ημέρα που ο συνταξιούχος πήρε την πιστωτική κάρτα, παίρνει τα σύνταξή του μέσω της κάρτας, έχει βελτιωθεί λίγο αυτό το κομματάκι. Αλλά ξαναλέω, υπάρχει, γιατί και τα όρια που μπορεί να έχει μια κάρτα είναι ότι η σύνταξη που μπαίνει μέσα στον άνθρωπο. Υπάρχει. Το πρόβλημα υπάρχει και δυστυχώς, μάλλον εγώ θα πω διαφορετικά. Εύχομαι σε σύντομο χρονικό διάστημα να λυθεί και να μην έχουν οι άνθρωποι, να έχουν δυνατόν να παίρνουν τα φαρμακά τους χωρίς να καταφεύγουν στη φιλανθρωπία ή στα καλά αισθήματα ή στην καλή διάθεση του φαρμακοποιού. Κύριε Σκουντάκη, έχετε προγραμματίσει κάποια συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου το επόμενο διάστημα? Από όσο μπορώ να γνωρίζω, συγκίνονται τακτικές συναντήσεις και όλα τα θέματα εξετάζονται συνεχώς. Δεν είναι κάτι που τελείωσε τώρα με την τελευταία υπουργική απόφαση. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει συνεχής ροή ανταλλαγής απόψεων και ιδέες καινούργιες για το τι μπορούμε να κάνουμε. Μιλήσαμε από για εκεί και πέρα, να πούμε, ναι, αυτό, ναι, κάτι το οποίο δεν το τονίσαμε. Ο προϋπολογισμός για τον ΕΟΠΗ είναι κλειστός, είναι ορισμένος. Επομένως, όσο και αν αυξομοιωθούν οι τιμές των φαρμάκων, τα ποσά που θα πληρώσει ο ΕΟΠΗ... Το ανέφερε ο κ. Σκανδυλάκης. Είναι ένα 400, είναι σταθερός. Εμείς νομίζω ότι ίσως και είναι αυτό κάποιο αίτημά μας που δεν έχει προβληθεί ιδιαίτερα, γιατί δεν αφορά για τον πολύ τον κόσμο, αλλά εμέσως τον αφορά. Πρέπει να ζητήσουμε και να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να αυξηθεί το ποσό της φαρμακευτικής δαπάνης που πληρώνει ο ΕΟΠΗ, για να μπορέσουμε να καλύψουμε έτσι με καλύτερο τρόπο και την φαρμακευτική αγωγή των ασθενών. Αλλά επειδή κάποια στιγμή θα εμφανιστούν στην αγορά και καινούργια καινοτόμα φάρμακα, τα οποία θα είναι πολύ ακριβότερα, πρέπει οπωσδήποτε να
δούμε στα μέσα της δημοσιονομικής βέβαια. Και για να μην μείνει και απλήρωτος ο φαρμακοποιός. Αυτός είναι ο ασφαλός. Πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να αυξήσουμε τη φαρμακευτική δαπάνηση. Εννοείται ότι ο φαρμακοποιός πρέπει να τακτοποιείται ο λογαριασμός του και να πληρώνεται κανονικά, γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η τακτική πληρωμή, δεν μπορεί να υπάρχει μετά και η φαρμακευτική περιθάλψη. Λοιπόν, κλείνουμε κύριε Τσικανδυλάκη. Οπότε, μέσα στο επόμενο εξάμεινο θα δούμε κατά πόσο θα αυξηθούν τα φάρμακα, ποιες κατηγορίες. Δεν περιμένουμε αύριο το πρωί να πάμε και να πληρώσουμε 5 ευρώ παραπάνω. Εάν σας έλεγα σήμερα ότι θα έχουμε αύξηση, θα πληρώνει 5 ή 10 ή 15, νομίζω ότι δεν θα έχει. Οπότε μέσα στο επόμενο εξάμεινο οι καταναλωτές θα πρέπει να εφαρμοστεί το καινούριο σύστημα. Ψυχραιμία. Να δούμε πόσο τι αυξήσεις, τι μειώσεις θα έχουμε. Και υπάρχουν δόξα τω Θεώ αρκετοί στατιστικολόγοι που βγάζουν τις μελέτες του. Για να δούμε και τα αποτελέσματα. Κύριε Σκουντάκη, δεν αυξάνονται μόνο τα φάρμακα, θα μειωθούν και ορισμένα. Ασφαλώς. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε μαζί. 2.067 φάρμακα θα αυξηθούν και 2.014 θα μειωθούν. Απλά αυτά που θα αυξηθούν, πώς είναι ευρείας κατανάλωσης. Το θέμα είναι ότι αυτά που θα αυξηθούν, θα μειωθούν, θα το δούμε. Σας ξαναλέω, γι' αυτό σας λέω το νούμερο είναι πάνω κάτω το ίδιο. Το ίδιο. Το θέμα είναι ποιες κατηγορίες θα αγγίξουν οι αυξήσεις. Εγώ ξαναλέω και το λέω και είναι θέση πολιτική αυτή που θα σας πω, δική μου. Ότι για μένα τα φτηνά φάρμακα θα πρέπει να αυξηθούν. Για να παραμείνουν στην αγορά, για να παραμείνουν τα παίρνει ο Έλληνας πολίτης. Εάν σταματήσουν να έρχονται, τα καινούργια φάρμακα που θα αντικατασταθούν, ο ασθενής θα πληρώνει 4 και 5 και ίσως και 10 φορές περισσότερη συμμετοχή. Κύριε Τσικανδυλάκη και κύριε Σκουντάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Προέκυψαν συμπεράσματα. Βοηθήσαμε και τους πολίτες ασθενείς ασφαλισμένους που μας άκουσαν σήμερα, μας παρακολούθησαν. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Direct της Crete TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.